εγώ προσωπικά με τον Γιάννη τον Πατάκη, με τον Πούτα τον Βαγγέλη, με τον Ασίκα, μιλάμε για 153 βουλευτές που είναι στη Μακεδονία. Το βλέπετε. Δηλαδή τρεις βουλευτές. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι πετύχαμε από τη μεταπολίτευση και μετά. Δηλαδή το 1975 μέχρι σήμερα. Ακούστε τι πετύχαμε. Θα πάτε πλάκα δηλαδή. Και θα λέτε καλά. Είμαστε τόσο ηλίθιοι. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια στράμματα σκληρού σταριού πουλήθηκε το 1979-81 στην Ισπανία και στην Λάτσιο, στην Ιταλία. Δικαιώματα. Τα δικαιώματα. Λοιπόν, καπνά Κατερίνης, η μοναδική ποικιλία στον κόσμο, ξεπουλήθηκε από τους ίδιους τους υπουργούς που εμείς επιλέξαμε. Η ζάχαρη είναι τρομακτικό, ρε παιδιά. Ξεπουλήθηκανε η αγροτική παραγωγή, δηλαδή ξεπουλιέται η χώρα. Δεν έχουν άλλο κανείς. Και σε αυτό πάλι έχουμε ευθύνη εμείς. Αγελαδινό γάλα. Το χωριό μου, ρε παιδιά, είχε 1000 αγελάδες. 900 συναντού περίπου. Και παρέδινε 2 εκατομμύρια κιλά γάλα. Το χωριό μου. Σήμερα το χωριό μου, παιδιά, άμα πει ότι δεν πληρώνονται μισθοί και συντάξεις, θα πεινάσουν όλοι, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί μας φέρανε. Και σε αυτό δεν θα συμπληρώσω κάτι άλλο. Τώρα δίνουν όπως κάνουν τα καπνά και δεν δηλαδή, πάρετε επιδότηση και μην κάνετε καπνά. Τώρα άρχισε το φασούλι με τα πρόβατα, παιδιά. Θα πουλήσουμε τα πρόβατα. Και γιατί θα πουλήσουμε τα πρόβατα και θα πάρουμε 300 ευρώ. Γιατί έγινε με 300 ευρώ. Αλλά δεν έχει το δικαίωμα να κάνει με τα πρόβατα. Τέλος. Αυτό γίνεται λοιπόν στις μεγάλες εταιρείες, την Unilever και την Kraft, η οποία τι έκανε αυτή η εταιρεία. Η μία στην άλλη, παιδιά, άμα σας πω τα λεφτά που έδωσα, θα πάρει την πλάκα. Πόσα λεφτά, λέτε, έδωσε η Kraft στην Unilever για να μη συμμετάσχει στο διαγωνισμό της φέτας. 143 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτό λοιπόν πάει να εφαρμόσει τώρα εδώ στην Ελλάδα, να πουλήσει τα πρόβατα όλα να πάρει τη φέτα αυτή. Αυτό γίνεται, προσέξτε το, Έλληνες, Ελληνίδες. Αυτά οφείλουν το όλο στο ότι, παιδιά, δεν έχουμε έναν άνθρωπο. Φτάνουμε λοιπόν. Στη Βουλή είχαμε τον Κασαπίδη. Μισό. Προσωπεύσει εμάς. Αυτό που έγινε σε πριν μας. Δεν τιμά κανέναν από εμάς γιατί ο καθένας από ότι... Πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν θα πάρετε ορισμένες αποφάσεις εδώ από την Καστοριά που ήταν οι άνθρωποι, την Φλόρινα, από τα Γραφεία. Βλέπετε ότι όλη η Ελλάδα βγήκε στον δρόμο με τις κινητοποίησεις δεν έγινε τίποτα. Πες, πρόκληση. Πάλι ό,τι είναι να πεις θα το πεις μετά. Κύριε Κάτερα, μετά. Ακούστε λοιπόν. Εδώ είμαστε όλοι για τον ίδιο σκοπό. Βγήκε ο ελληνικός λαός στον δρόμο κατά 70%, παιδιά. Πραγματεύσου είναι. Θα τα γράψουμε και να πάρουμε μια απόφαση και να την βγάλουμε. Με τον λόγο σεβασμό έχω συγκινηθεί με αυτά που είπε ο κύριος Μοχαράδακος του Παλίδης. Έχω συγκινηθεί, ειλικρινά σας το λέω. Για μας δείτε τίποτα να δύο πρόβατα. Λοιπόν, χρόνια στους αγώνες, δεν έχει πόρτο φά. Δεκεμβρίου φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι και ξυπνήσαμε πρόκειρμα. Και τώρα δεν βγαίνουν τα χρήματα να πληρώσουμε τους λογιστές. Ακούστε με λίγο, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε. Σας είπε, κοιτάμε τα μικροσυμφέροντα και θα χάσουμε την Ελλάδα. Κοιτάξαμε τα μικροσυμφέροντα παιδιά, όλα τα χρόνια μετά το 1975 που λέει ο φίλος μου Πάπης. Τι κάνουμε, να βουλέψω το παιδί μου, να βουλέψω το κορίτσι, να βουλέψω τον πατέρα με 98 χρόνια, 100 αν μπορούσα, στο δημόσιο και χάσαμε την Ελλάδα. Για ένα παλιμεροκάματο, για ένα παλιμενιάτικο. Αυτοί κοιτούσαν τη δουλειά τους και μας εκμεταλλεύσουν με τον ψήφο. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι παιδιά. Λοιπόν, τώρα τι μας κάναν, τι τρυποποδιά μας κάναν. Λοιπόν, την οποία ακόμα δεν την καταλάβαμε παιδιά. Σιγά ακόμα, είναι νωρίς ακόμα. Τίποτα δεν είδαμε παιδιά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, τίποτα δεν είδαμε. Κάναμε τα παιδιά μας νέοι κτηνοτρόφοι, νέοι αγρότες. Τους χρεοκοπήσαμε, τους βάλαμε στις τραπέζες. Κάναμε αρνητήρια και πενιόμαστε στα καφενεία. Έντερε το γιο μου τον έκανα υπερσύγχρονο κτηνοτρόφο. Τώρα ο γιος μου παρακαλάει τον έμπορα. Δεν τον παίρνει το γάλα. Αρχιλοποδίτες
Έπρεπε τα παιδιά μας πρώτα να μας εξασφαλίσουν τις παραγωγές και να πούν για 20-30 χρόνια θα σωπαίνουμε το γάλα. Θα είναι υπεύθυνοι. Όχι, μας βάλαν λοιπόν στα ουλούκια, μας βάλαν στις τραπέζες, μας βάλαν λοιπόν, καταχρεοκοπηθήκαμε και τώρα δεν μας παίρνουν τις παραγωγές. Έχει δύο σχέδια. Ο πρώτος είναι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο φίλος μου ο Βαρύδης, πρέπει να έχουμε ανθρώπους στα κέντρα λήψεως. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός μας. Εδώ που ήρθαμε σήμερα, όσοι είμαστε εδώ, θέλουμε να δεσμευτούμε ότι εμείς, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νομού Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, πρέπει να κατεβάσουμε και δίνουμε τη σκητάλη σε εσάς τους νέους να αποφασίζετε εσείς. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, θα σας βοηθήσουμε όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί σας. Λοιπόν, και θα είμαστε να αναλάβετε υπεύθυνοι άνθρωποι, υπεύθυνοι νεολαία, ξέρετε περισσότερα γράμματα από εμάς. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Πρέπει να βάλουμε, να κατεβάσουμε δικό μας συνδυασμό γεώργων κτηνοτρόφων. Δεν είναι περισσότεροι αυτοί από εμάς, ούτε ικανότεροι είναι αυτοί από εμάς. Σίγουρα δεν είναι. Και να ξέρετε ότι ο νομοθέτης είχε δίκιο που δεν έβαλε να υπάρχουν πτυχία. Οποιοςδήποτε χωρίς πτυχίο, γιατί άμα είσαι δικηγόρος θες πτυχίο, άμα είσαι γιατρός θες πτυχίο, καθηγητής θες πτυχίο, για να πολιτευτείς δεν χρειάζεται πτυχίο. Χρειάζεται θάρρος. Εμείς έχουμε το θάρρος και την τόλμη και ξέρουμε τα πράγματα καλύτερα από αυτούς, γιατί σημωθήκαμε, μεγαλώσαμε μέσα μαζί με τα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε κάλλιστα να διοικήσουμε καλύτερα από αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι οι κτηνοτρόφοι εδώ έχουμε όλοι τα ίδια προβλήματα, άσχετα από ποιο χωριό ή από ποια πόλη ή όπου ζούμε. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα και πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το πράγμα και να αφήσουμε λίγο στην άκρη προσωπικές διαφορές ο ένας με τον άλλο και να σκεφτούμε πιο θετικά και πώς μπορούμε να το οργανώσουμε αυτό το πράγμα πιο σωστά και να δούμε τα προβλήματα στην ουσία και να τα λύσουμε. Εγώ νομίζω, θέλω να βάλω μια ιδέα, νομίζω ότι η λύση στο γάλα, που είναι κάτι που αφορά πιο πολύ εμάς εδώ πέρα, νομίζω ότι είναι να οριστεί πλαφόν στην τιμή του γάλατος. Δηλαδή να υπάρχει μια κατώτατη τιμή που από αυτήν ο έμπορας και παρακάτω να μην μπορεί να αγοράσει. Όταν γίνει αυτό το πράγμα, η τιμή θα φύγει πάντα προς τα πάνω. Όταν όμως ο έμπορας δεν έχει χαρακτηρισμένη τιμή, μπορεί να αγοράσει όσο θέλει και έτσι είμαστε, έρνε όλοι στη σκέψη του, στα οικονομικά του, στη τσέπη του. Λέγουμε Κάταλος. Όλα καλά εδώ πέρα. Αλλά αυτά που λένε εδώ πέρα όλοι, εγώ δεν συμφωνώ γιατί δεν γίνονται ούτε στα έργα. Για να κατηγορούμε τις υπουργές, δεν πρόκειται να μας ψηφίσει κανένας. Ποιος θα ψηφίσει, αφού όλοι κοιτάνε την πάρτη της. Θα ψηφίσει τον άλλον να δουλέψει το παιδί στο δημόσιο. Τώρα μας προσβάλλεις όλους. Έτσι είναι η αλήθεια. Είμαστε ένα εκατομμύριο χειρουργοί και κτηνοτρόφοι. Είναι σκορπισμένοι. Δεν ψηφάει κανένας. Όποιος και να κατηγορήσει τις υπουργές, θα το ψηφίσει στην δική μας η μάχη. Οι άλλοι θα πάνε, είναι όλοι πληψηματίες. Δεν γίνονται αυτά. Άμα δεν ξεσκοτεί ο λαός, δεν γίνεται τίποτα. Ποιος θα ψηφίσει. Άμα πει στον γείτονα θα με ψηφίσει, γιατί είσαι ψηφίσει, θα με ψηφίσει. Τον Α, τον Β, δεν ψηφίσει κανένα ακόμη. Θα κατηθεί μια ομάδα, θα πάει κάτι στην Αθήνα. Έχουμε το πρόβλημα στο πετρέλαιο ακριβό. Λιπάσματα ακριβά, το γάλα φτηνό, αυτά είναι τα βασικά. Θα πάμε μια ομάδα εκεί πέρα 5-10 μάχη. Τι να βγούμε στα μπλόκα, κλείσουμε τον δρόμο. Να βγούμε και κλείσουμε τον δρόμο. Εκεί πέρα μαλώνουμε τον κόσμο. Και μετά δεν πρόκειται, όχι ψήφο, για φτύσιμο θα είμαστε. Ποιο δρόμο θα κλείσουμε. Θα πάμε μια επιτροπή να πούμε, θα πάρουμε ένα ταξί, ένα λεωφορείο, θα πάμε στην Αθήνα. Έχουμε 5 βασικά θέματα. Και όχι όπως πήγαμε την άλλη φορά να πάμε. Εκτό θέματο. Όχι, Μπαμπή. Δεν είναι εκτό θέματο. Όπως πήγαν οι συνδικαλιστέ τα δικά στα προβλήματα. Εμεί εδώ στη Μακεδονία. Είμαι κτηνοτρόφος από το 2000 συγκεκριμένος. Από τα 5 χρόνια έχω στα πρόβατα. Πληρώνω βοσκή από το 2000, εγώ και αδερφός μου, 500 ευρώ στο χωριό. Ούτε μια ποτίστρα δεν έχει. Είμαστε 20 κτηνοτρόφοι στο χωριό, ο Δήμος μαζεύει 4.000 το χρόνο. Και δεν έκανα μια ποτίστρα.
Μετά θέλετε να κατηγορήσετε τι εκλογές. Δεν έλεγα μέσα στη Βουλή. Πρώτα από εκεί πρέπει να ξεκινήσω τα χαμηλά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να μπει στο Δήμο και στη Βουλή για να φτάσει εκεί πέρα. Κάνε ένα συνεταιρισμό να μπορεί να έχει και φωνή. Όλοι οι παραγωγοί, οι σωστοί, βγήκαν με συνεταιρισμούς έξω. Εμείς μιλάμε μόνοι. Ο σύλλογος υπάρχει, άντε. Έτσι δεν είναι. Σε κάποια μέρα θα μπορούσαμε να πάμε 20 άτομα. Ένα συνεταιρισμό, ένα πρόεδρο να βγει σωστό στο συνεταιρισμό, να υπάρχει με δικηγόρο. Ναι, πρέπει να υπάρχει πενταμελές. Αύριο το πρωί πάμε. Να υπάρχει με λογιστές και να μπορούμε να πούμε και εμείς μέσα. Να υπάρχει το καρτέλ γάλακτος που λέμε. Κατάλαβες. Γιατί τώρα το να βγαίνει εγώ κλείνω την τιμή 91. Και εγώ υπάρχουν ευθυνοτρόφοι που τώρα έπεσε το γάλο, του λε πόσο πληρώνει και εσύ, εγώ ακόμα 85. Εδώ φύγει 70, εσύ πώ παίρνει 85. Κατάλαβες. Εδώ πάει τον εγώ πέρα η τιμή του γάλακτος. Καλά Χριστούγεννα. Μένω ως παιδιά.